Κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν ζητάμε από όλους ψυχραιμία, νυφαλιότητα, να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πραγματικά δύσκολες στιγμές για όλους μας και αυτό ζητάμε και από τους δημότες, την κατανόηση και την συμμετοχή τους έτσι στις δύσκολες αυτές ώρες για τον τόπο μας, για την Ελλάδα, αλλά και για εμάς. Διότι με το κλείσιμο των τραπεζών αυτές τις ημέρες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η ανομαλία στην αγορά, στην προμήθεια κυρίως των καυσίμων, στη στάση που έχουν προχωρήσει κυριολεκτικά πλέον οι προμηθευτές, οι οποίες έχουν κάνει πάυση εργασιών και σε προμήθειες και σε έργα και σε υπηρεσίες οι οποίες δίνουν προς τους Δήμους. Εξ αυτού του γεγονότος λοιπόν περιορίσαμε στο ελάχιστο δυνατό τις δημοτικές υπηρεσίες, δίνοντας προτεραιότητα καταρχήν στην αποκομιδή απορριμμάτων και σε συντήρηση των δικτύων ίδρυψης. Να μου λύσετε την απορία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Yeah. Γιατί λέτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Έχουν Έχουν αυτή την ώρα παρουσιαστεί ενδεχόμενα κάποιες εντάσεις σε καφενεία, σε δρόμους, σε υπηρεσίες μεταξύ πολιτών υπαλλήλων, μεταξύ υπαλλήλων και υπαλλήλων λόγω του δημοψηφίσματος, του κλίματος το οποίο επικρατεί? Όχι, κυρία Δουλειάκη, δεν έχω παρουσιαστεί και μπορώ να πούμε ότι έχουμε ένα ήρεμο και πολύ έτσι καλό κλίμα. Και αυτό ζητάμε να κρατηθεί μέχρι τέλους. Μπορούν να υποθούν οι απόψεις, ο καθένας την άποψή του, να την υπερασπιστεί, να γίνει διάλογος, να ενημερωθεί ο κόσμος, πάντα υποκαθεστώς ψυχραιμίας από όλους μας. Αυτό ζητάμε, όπως είναι μέχρι σήμερα τα πράγματα, να πάμε και μέχρι τέλος. Μάλιστα. Έχετε αναστείλει ενδεχόμενα κάποιες υπηρεσίες ως δημοτικές αρχές? Γιατί λέτε ρίχνετε το βάρος στην αποκομιδή των απορριμμάτων, την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ίδρυυσης και αυτές στα πλαίσια του εφικτού. Το κρατάω αυτό. Ωστόσο, από την άλλη, δεν ξέρω εάν υπάρχουν και υπηρεσίες που αυτή την περίοδο και λόγω της στενότητας της οικονομίας μπορούν ή όχι να λειτουργήσουν και αν έχετε δώσει, ας πούμε, κάποια άδεια. Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως και άδειες δίνομαι σε υπαλλήλους που αυτό το διάστημα δεν μπορούν να προσφέρουν κάποια άδεια. Ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, όπου λόγω της μη προμήθειας καυσίμων έχουν ανασταλεί η λειτουργία κυρίως των μηχανημάτων. Τα μηχανήματα έργων δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Δήμο το δικό μας εδώ στη Βιάννη αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους που χθες μιλήσαμε με τους συναδέλφους έχουν ήδη παροπληστεί. Δεν μπορούν να εξτελέσουν κανένα έργο όπως αντιλαμβάνεστε επειδή την ποσότητα καυσίμων που έχουμε την κρατάμε αυστηρά να κρατήσουμε κυρίως καθαρό το Δήμο ή αν συμβεί ένα πρόβλημα με ίδρυυση που είμαστε εκεί υποχρεωτικά πρέπει να το επιλύσουμε αμέσως, έχουμε δώσει αυτές τις προτεραιότητες. Θέλω να πιστεύω ότι την Τρίτη θα επανέλθουμε σε φυσιολογική λειτουργία και θα συνεχίσουμε ομαλά τη λειτουργία και η αυτοδιοίκηση με την καθημερινότητα όπως και πριν. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να λέει ότι αυτό το δημοψήφισμα θα μας κοστίσει κοντά στα 20 εκατομμύρια, κύριε Μπαριτάκη, έτσι? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ένα μεγάλο κόστος το οποίο δεν υπολογίζεται μέσα σε αυτά είναι αυτό που εμείς οι ίδιοι αναλαμβάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς καμία επιχορήγηση, διότι εμείς τώρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να καθαρίσουν όλα τα, να καθαριστούν τα εκλογικά κέντρα, να τοποθετηθούν παραβάν, αν έχουμε ελλείψη να τις συμπληρώσουμε εμείς με δικά μας έξοδα, έτσι ώστε οι επιτροπές στην Κυριακή το πρωί να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, να μπορέσουν τα εκλογικά τμήματα να έχουν όλο το υλικό που πρέπει να έχουν, να εφοδιαστούν με τα αυτοκίνητά μας, με τους υπαλλήλους τους δικούς μας που είναι σε ετοιμότητα, να εφοδιαστούν με το εκλογικό υλικό, να τοποθετούν τα παραβάν, οι κάλπες, όλη αυτή η διαδικασία η οποία τρέχει από εμάς. Και εμείς πραγματικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να τα οργανώσουμε αυτά. Δεν είναι και εύκολο, κυρία Δουλειάκη, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όταν στις εκλογές θα έχουμε ένα μήνα περίπου περιθώριο να γίνει αυτή η διαδικασία. Και σήμερα σε 5 εργάσιμες μέρες, από χθες δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, αυτά πρέπει να έχουμε κλείσει.